Το Μάιο του 2010, μετά τη λήξη της μεγάλης αντιμνημονιακής διαδήλωσης και με πρόσχημα τον δολοφονικό εμπρισμό της Μαρφίν, τα εξάρχεια τίθενται υπό αστυνομικό κλοιό και ξεκινάει ένα απίστευτο όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής. Γίνονται επιθέσεις σε στέκια, κοινωνικούς χώρους, άτομα, ακόμα και σε σπίτια. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται και η εισβολή μιας ομάδας Δέλτα στα γραφεία του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, όπου βανδάλισαν το χώρο, προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, τραμπούκισαν τον κόσμο που βρισκόταν εκεί και χτύπησαν πάρα πολύ άγρια κάποια από τα μέλη του δικτύου. Μία συντρόφισσα μάλιστα τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο χέρι της. Το Νοέμβριο του 2013 εκδικάστηκε η μήνυση που έγινε από τα δύο δίκτυα ενάντια στην ομάδα Δέλτα. Το αποδεικτικό υλικό ήταν πάρα πολύ ισχυρό, υπήρχαν και υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο, ταυτοποίηση των δραστών, πινακίδες κυκλοφορίας, μαρτυρίες. Παρόλα αυτά και παρόλους τους αναπόδεικτους και σαθρούς ισχυρισμούς της ομάδας Δέλτα, οι εισβολείς αθωώθηκαν. Το γεγονός αυτό απέδειξε τότε και αποδεικνύει προφανώς μέχρι και σήμερα τη μεροληψία της δικαστικής έδρας υπέρ των σωμάτων ασφαλείας και παράλληλα αποδεικνύει την συνενοχή του δικαστηρίου στο γενικότερο σύστημα κρατικής αυθαιρεσίας και κλιμακούμενης καταστολής. Στις 30 Τετάρτου ξεκινά και πάλι η δίκη του δικτύου ενάντια στην ομάδα Δέλτα μετά από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών. Η επανάληψη αυτού του δικαστικού αγώνα για εμάς υπογραμμίζει με πολύ εμφατικό τρόπο το πεδίο των συμβολισμών που αυτή η δίκη υπηρετεί. Καταρχάς θεωρούμε ότι αυτή η επίθεση που έγινε στα γραφεία μας δεν ήταν τυφλή τυχαία. Είχε δηλαδή χαρακτήρα σαφώς εκδικητικό και εκφοβιστικό απέναντι σε οργανώσεις όπως είναι το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, όπου χρόνια τώρα δημόσια καταγγέλουν την αστυνομική βία και βαρβαρότητα και συμμετέχουν με ένταση και συνέπεια στα κινήματα ενάντια στην κρατική καταστολή. Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η επίθεση είχε στοιχεία φασιστικά, όπως αποδείχτηκε από τις ρατσιστικές ιαχές και ύβρις που συνόδευαν, ας πούμε, την εισβολή στα γραφεία μας. Δείχνει δηλαδή ότι αποδεικνύει ότι οι εισβολείς ήξεραν που έμπαιναν αφενός και αφετέρου αποκαλύπτει τους στενούς δεσμούς τους με τους ναζιστές. Εδώ νομίζω πρέπει να πούμε και το εξής, ότι η ομάδα Δέλτα και όχι μόνο αυτή δημιουργήθηκε και μεγαλούργησε σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως κατά την περίοδο των μνημονιακών κυβερνήσεων, οι οποίες προσπαθώντας να επιβάλλουν τις πολιτικές της λιτότητας ευνοούσαν με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο ένα κλίμα τρομοκρατίας και μηδενικής ανοχής απέναντι στα δικαιώματα των πολιτών. Και εδώ θα θέλαμε να κάνουμε και ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο, ότι εμείς ως δίκτυο θεωρούμε εξαιρετικά προβληματικό το ότι μια κυβέρνηση με κορμό την αριστερά, μια κυβέρνηση δηλαδή με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην διάλυση της ομάδας Δέλτα και τέτοιου τύπου σώματα ασφαλείας. Αυτές οι ομάδες δυστυχώς παραμένουν και από ό,τι φαίνεται τον τελευταίο καιρό όχι μόνο παραμένουν, αλλά αναβαθμίζεται και η δράση τους. Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε μια καταγγελία που κυκλοφορούσαν, έκαναν περιπολία με τα αυτόματα. Είχαμε και άλλη μια καταγγελία που κυκλοφορούσαν με κάμερες ενσωματωμένες στα κράνη τους. Είναι εξαιρετικά προβληματική λοιπόν αυτή η πολιτική από τη μεριά της κυβέρνησης και όχι μόνο σε σχέση με μια καθυστέρηση για τη μη διάθεση διάλυση της ομάδας Δέλτα,
Δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση επίσης να ξεκινήσει μια διαδικασία εκαθάρισης της αστυνομίας από τους ναζιστικούς θύλακες. Δεν φαίνεται δυστυχώς να προτίθεται να δώσει ένα ισχυρό και αποφασιστικό χτύπημα στις πολιτικές του κράτους έκτακτης ανάγκης και της μηδενικής ανοχής που τα τελευταία χρόνια επί μνημονιακών κυβερνήσεων μας συνόδευαν. Είναι εξαιρετικά προβληματικό, ξαναλέω, διότι ακυρώνει και διαψεύδει τις ελπίδες του κινήματος, του κόσμου που τόσα χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με την αστυνομική βία και καταστολή, προκειμένου να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στην αξιοπρέπεια, έφαγε τόνους χημικών, ξυλοκοπήθηκε άγρια, αγωνιστές του κινήματος διώχθηκαν. Είναι εξαιρετικά αντιφατικό και επικίνδυνο και για την ύπαρξη μιας κυβέρνησης αριστεράς ως τέτοιας, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι ομάδες δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν και να υπηρετήσουν συμφέροντα τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτά που μία κυβέρνηση της αριστεράς υποτίθεται ότι υπηρετεί και προσπαθεί, ας πούμε, να διασφαλίσει. Με αυτή την έννοια, εμείς ως δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα θα μείνουμε σταθεροί και θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε με ένταση τον αγώνα ενάντια στην κρατική καταστολή και θεωρούμε ότι αυτή η δίκη αποτελεί έναν πάρα πολύ σημαντικό σταθμό σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον αγώνα. Και ζητάμε και απαιτούμε να καταδικαστούν προφανώς οι εισβολείς στα γραφεία μας, να σταματήσει η ατιμωρησία των ταγμάτων εφόδου της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας και του αστυνομικού παρακράτους, να ξυλωθούν άμεσα, να διαλυθούν όλοι οι ναζιστικοί θύλακες που υπάρχουν στην αστυνομία και να καταργηθεί η ομάδα Δέλτα και όλες αυτές οι εγκληματικές ομάδες που υπάρχουν για να τραμπουκίζουν και να τρομοκρατούν τον κόσμο του κινήματος. Και δίνουμε ραντεβού την 5η στις 30 Απριλίου, στις 11 η ώρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στο κτίριο 2, στην αίθουσα 2 και καλούμε σε αυτό το ραντεβού όλο τον κόσμο του κινήματος γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιου τύπου, ας πούμε, δικαστικούς αγώνες να ξεδιπλώνεται με όσο τον δυνατόν πιο δυναμικό τρόπο ένα κίνημα αλληλεγγύης και ένα κίνημα ενάντια στην κρατική καταστολή γενικότερα.